όταν το ένα μάτς είναι πιο ψυχοφθόρο από τ' άλλο, πού τη βρίσκει τη δύναμη μια ομάδα? Σε αυτά που έχει κάνει στην προπόνηση, που έσπε και μετά, αυτό που μπορεί να που βγαίνει στο γήπεδο είναι αυτό που έχει δουλέψει στις προπονήσεις. Δεν μπορεί να βρει το πουθενά αλλού παρά μόνο στο ένστικτο του παίχτη. Δηλαδή σε αυτό που έχει δουλέψει πολύ στην προπόνηση. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αυτά τα παιχνίδια είναι που έτσι που Τετάρτη, Σάββατο με την ίδια ομάδα, ντέρμπι και τα δύο, πρωτάθλημα, κύπελο, πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ξεκινήσαμε πάλι το πρωτάθλημα με δύο ντέρμπι, γιατί τα παιχνίδια με τον Δούκα είναι ντέρμπι. Την Τετάρτη πάλι το ίδιο πράγμα ήταν, κερδίσαμε νομίζω λίγο πιο εύκολα σήμερα, ήρθαν πιο διαβασμένοι, ήρθαν και αυτοί, είχαν ήδη μια ήττα και σήμερα παίξανε για να κερδίσουν, για να πήγαν να χάσουν πάλι δεύτερη φορά. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και μια νίκη πολύ σημαντική για μας, γιατί στόχος μας, δεν κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο και δεν έχουμε περιθώρια έτσι όπως έχει πάει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή να κάνουμε γκέλα. Σήμερα δεν ξέρω, επηρεαστήκαμε ότι είχαμε κερδίσει την Τετάρτη, μπήκαμε μια άλλη ψυχολογία, νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε και σήμερα, αλλά άμα δεν παλέψει κάθε παιχνίδι, άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κινδυνεύεις να πάθεις τη ζημιά. Παίξαμε πάρα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δυστυχώς στο τέλος δεν καταφέραμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Φεύγουμε πικρία από το παιχνίδι και από τον αγωνιστικό χώρο. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πάρουμε τους δύο βαθμούς νίκης. Αλλά στο τέλος η ομάδα της ΑΕΚ έδειξε την εμπειρία της και πήρε το θετικό αποτέλεσμα. Γενικά τα παιχνίδια με τον Δούκα είναι πάρα πολύ δυνατά, είναι ντέρμπι. Ξέραμε ότι θα παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι η συνέχεια θα είναι εξίσου δύσκολη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σήμερα χάσαμε την ψυχραιμία μας, όπως ακούτε κιόλας. Ελπίζω στη συνέχεια να πάμε καλύτερα. Πήρα μια πολύ μεγάλη νίκη, η αλήθεια αυτή. Πήρα μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Δούκα, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Βέβαια εμείς με την εμπειρία που είχαμε, νομίζω ότι είναι αυτό που έκρινε το αποτέλεσμα. Δεν θα χρειαστεί μόνο αυτό, θα χρειαστεί και ψυχική δύναμη. Ελπίζω να την έχουμε για την συνέχεια. Είναι σημαντικό το ότι μπορείς θεωρητικά σε ένα παιχνίδι που σε φαβορεί να βρίσκεσαι σε τόσο δυσμενή θέση στα τελευταία δευτερόλεπτα και να έχεις την ψυχική ικανότητα να το αντιμετωπίσεις και να σκοράρεις. Συνήθως βρίσκεσαι ψυχολογικά πεσμένος και μάλλον δεν σου βγαίνει καν η επίθεση. Για μας είναι θετικό ότι μπορούσαμε και το καβάλαμε γκολ. Από εκεί και μετά, το handball είναι ωραίο άθλημα, έχει πολύ ωραίες εναλλαγές, πολύ κρίσιμες. Πέρσι κρίθηκε το πρωτάθλημα σε 7 δευτερόλεπτα, φέτος ένα derby κρίθηκε πάλι στο τέλος. Για μένα είναι η ομορφιά του handball και αυτά τα συναισθήματα είναι που τελικά σου μένουν. Σίγουρα η ήττα είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Αλλά είναι θετικό ότι με αυτά τα παιχνίδια παίρνω εμπειρίες και γενικότερα ένα τέτοιο είδους παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για κάθε αθλητή. Είναι μια σειρά παιχνιδιών, 5 παιχνίδια που είναι όλα ντέρμπι και πολύ δύσκολα. Γιατί να έχουμε πάρει τα 2 και αυτό τώρα ίσως είναι καλό. Πάμε ανεβασμένη ψυχολογία, η ομάδα και μετά τη διακοπή ενώ είχε δουλέψει, εντάξει φαίνεται λίγο ασύνθετη. Αλλά με αυτά τα 2 παιχνίδια πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι στο μέλλον και πιο έτοιμοι και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να αντιμετωπίσουμε και τον ΠΑΟΚ που είναι ντέρμπι και μετά τα παιχνίδια με το Άργος που για μένα κρίνονται πολλά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κρίνονται 2 στόχοι όσο είναι και νωρίς το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι παιχνίδια πολύ σημαντικά για το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Όσο για το άγχος, εντάξει, έχουμε το βάρος ότι είμαστε πρωταθλητές. Νομίζω ότι εντάξει, έχουμε παίκτες με εμπειρία και εντάξει, δεν νομίζω να μα. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν θα μπορώ να το πω ως δικαιολογία ότι είναι αγχωμένη ομάδα. Δεν πρέπει να είναι.